γνωστό με τα αστευτικό εκβιαστικά έναντι των Ευρωπαίων και είναι ο επίτιμος καλεσμένος Γερμανίας. Και η Ελλάδα που έχει κοινά σύνορα δεν είναι τεράστιες επιτυχίες. Μιλάμε για επιτυχίες Ελλάδος. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω τεράστιο. Μιλάμε για κολοσσέους. Δηλαδή, μιλάμε να κάνουμε την αυσίδα του θριάμβου για τον κύριο Μητσοτάκη να περάσει από κάτω. Μαζί με όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, ρε παιδί μου. Μέρος των συζητήσεων λοιπόν που θα γίνουν αφορά την τηλεοπτική σύνδεση Τουρκίας μέσω Ελλάδος. Αντί εμείς να επιβάλλουμε αντίμετρα στους Τούρκους, να μην περνάει κανένα προϊόν από εδώ, γερμανικό, ισπανικό, ιταλικό από τα σύνορά μας, εμείς πάμε και σειρώμαστε τώρα να υπογράψουμε να περνάνε ό,τι φουστάρουν οι Τούρκοι και να μας πουλάνε ελληνική σταφύρα κορυφιακή, να μας πουλάνε ελαιόλαδο από τη Μικρά Ασία ως ελαιόλαδο Καλαμάτας, να μας πουλάνε ψάρια από το Αιγαίο ως ψάρια του Κικά και τους δίνουμε τη δυνατότητα να καταργήσουμε ακόμα και τη βίζα για τουρκικά διαβατήρια για να μπαινοβγαίνουν οι πράκτορες στην Ελλάδα και να αλωνίζουν. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το κόμμα που ψηφίσατε, να το χαίρεστε. Πώς το ψηφίσατε? Εγώ, ναι. Δεν. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, να σας πω το εξής. Ένα διαβατήριο τουρκικό πωλείται 1000 με 1500 ευρώ στα παράνομα κυκλώματα. Θα γίνει τις κακομοίρες, θα πάρουν εκεί Αφγανοί, Πακιστανοί, Σομαλοί, καλά αυτοί και πολύ μαύροι. Είναι ικανοί να τους βαφτίσουν αυτούς τους Τούρκους. Και να παίρνουν εδώ την διαβατήρια και να πηγαίνουν στην Ευρώπη με τουρκικά διαβατήρια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Κάνει τα πάντα η Τουρκία για να ανοίξει κερκόπορτες στη χώρα μας. Κάνει τα πάντα η Γερμανία για να βοηθήσει την Τουρκία να ανοίξει κερκόπορτες η ελληνική κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης και η παρέα. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά αυτή η κυβέρνηση τα κάνει όλα λάθος. Όλα. Όταν λέω όλα, όλα. Και στα εθνικά και στα οικονομικά και παντού. Και όταν και μιλάω για οικονομικά, θα σας αποδείξω τώρα γιατί τα κάνει όλα λάθος αυτή η κυβέρνηση. Όλα. Ο Υπουργός Οικονομικών είπε εσχάτως πως είναι λάθος να συγκρίνουμε την ύφεση του πρώτου τριμήνου του 2021 με το αντίστοιχο τρίμηνο του 20. Ποιος τα λέει αυτά, που τα έχει μάθει τα οικονομικά αυτά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτό λέει επειδή το τρίμηνο του 20, ακούστε, καταλάβετε πόσο ένα παιδί μου σκητζίδες είναι. Η οικονομία ήταν κλειδωμένη για 2 εβδομάδες μόνο με το 21 για το σύνολο των μηνών. Σκητζίδικη συμπεριφορά. Δεν έλαβε όμως υπόψη πως η αγορά είχε εξοικειωθεί με το κλείδωμα και λειτουργούσε με διαφόρους τρόπους. Το ξέχασα αυτό. Παράδειγμα, το delivery. Click away. Επίσης το πρώτο τρίμηνο του 2021 στηρίχθηκε με 3,7 δις, κάτι που δεν συνέβη το 20. Σας λέμε απλά πράγματα να καταλάβετε, ρε παιδιά. Εάν αφαιρέσει λοιπόν αυτά 3,7 δις από το ΑΕΠ, θα καταλάβει καλύτερα το μέγεθος καταστροφής που έφερε η Νέα Δημοκρατία στην ελληνική οικονομία. 40 δισεκατομμύρια ευρώ εγκληματίες φάγατε από το ελληνικό ΑΕΠ της Νέας Δημοκρατίας. 40 δισεκατομμύρια ευρώ με τα lockdown, με τις ανοησίες σας, που από το Μάρτιο του 19 σας έλεγε ο Μιλόν, του 20 σας έλεγε ο Μιλόν, κάντε συγκεκριμένα πράγματα και τα κάνετε ποτέ. Αντιγράφατε από εδώ, από εκεί, φέρνατε ό,τι να είναι, τα ανακατεύατε όλα μαζί. Εάν λοιπόν σκεφτούμε λογικά το να βυθίσουμε ξανά, θα το πω ευθέως, σε ύφεση, είναι πραγματικά το νούμερο αυτό που σας λέω, έτσι. Μείον 2,3% αποτελεί την έκτη χειρότερη επίδεση στην Ευρώπη. Έκτη χειρότερη επίδεση στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε, αυτοί είμαστε. Αν δεχτώ τα όσα λέει η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε ότι η Ελλάς σε επίπεδο χρέους είναι τρίτη παγκοσμίως. Ελλείμματος χρέους. Τρίτη παγκοσμίως είμαστε. Τρίτη. Και αν βγάλω την Ιαπωνία που είναι πρώτη, η Ιαπωνία όμως έχει τεράστιο εμπορικό θετικό πρόσημο. Η Ιαπωνία παράγει. Η Ιαπωνία έχει 1 δισεκατομμύριο αμερικανικά ομόλογα που αν τα επιστρέψει και τα ζητήσει, τελείωσε το πρόβλημά της. Αυτά δεν στα λέει κανένας. Είμαστε η χειρότερη χώρα του κόσμου με τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και τον Κινάλ. Σας το λέω ευθέως. Αν η ΕΣΤΑΤ
δεν είχε αλλάξει τα στατιστικά του παρελθόντος με ένα πρωτοφανή παράνομο ή μη-παράνομο τρόπο, η ύφεση θα ήταν 11,5% σήμερα. Αλλά μαγειρεύουν Greek Statistics και σας δουλεύουν. Πραγματικά σας δουλεύουνε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και το μεγάλο πρόβλημα, φίλες και φίλοι, θα σου το πω ευθέως, είμαστε το μοναδικό κράτος που μπορεί και έχει να παρουσιάσει τόσο μεγάλη πτώση. Δεν υπάρχει άλλο. Και το πρώτο τελευταίο δείκτη μεταξύ των 60 χωρών. Μιλάμε για κατρακύλα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το προσπεράνει περισσότεροι, το εμπορικό μας ισοζύγιο. Το έλλειμμά μας είναι 70%, για να καταλάβετε τι σημαίνει εμπορικό ισοζύγιο. 70% έλλειμμα σημαίνει το 70% των αγαθών που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα. Το 70% που καταναλώνουμε από τα εμπορεύματα είναι εισαγόμενα, το καταλαβαίνετε. Κρέας, γάλα, σας λέω πράγματα, βούτυρα, όλα είναι εισαγόμενα. Πού πάει αυτή η χώρα, μωρέ, πού θα πάμε, ξέρετε. Τελειώνουμε. Και αυτοί χαζογελούν και χαζογελούν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ. Αυτούς θέλετε. Να τους χαίρεστε. Να τους χαίρεστε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε λίγο θα δείτε, φίλες και φίλοι, μια εικόνα που με συγκλώνησε, ένα βίντεο που με συγκλώνησε. Από τη Σαγκάη μαθαίνουν ελληνικά στο σχολείο. Βίντεο σοκ και από το Παρίσι, τι έχει υποστεί το Παρίσι του διαφωτισμού. Θα μείνετε.